σχετικός με τις τέχνες από το κανάλι 7 Arts και μπορείτε να μας βρείτε στο φάτσο βιβλίο, στο στιγμιαίο τηλεγράφημα και στο τίτιβισμα. Αν για τον οποιοδήποτε λόγο δεν έχετε κάνει ακόμα εγγραφή, κάντε την τώρα, πατήστε και το καμπανάκι. Στον ορθολογισμό των αρχών του 19ου αιώνα που υιοθέτησε τα στοιχεία του κλασικού λεξιλογίου, αντιτίθεται τώρα μια ατελείωτη ποικιλία από αρχιτεκτονικά στυλ που μπορούν να συνυπάρχουν στο μυαλό του ιδίου του καλλιτέχνη. Το απόλυτα ωραίο, που ήταν ο στόχος του νεοκλασικισμού, δεν υφίσταται πια. Μείνε εδώ μαζί μας για να μάθεις πώς αναπτύχθηκε η αρχιτεκτονική την περίοδο του ρομαντισμού. Οι αρχιτεκτονικές επιλογές εξαρτώνται από την προτίμηση του κάθε αρχιτέκτονα για κάποιο συγκεκριμένο στυλ, από την επιθυμία να τονιστεί μέσα από την τέχνη κάποιο εθνικό συνέστημα ή ακόμα και από την ιδιαίτερη χρήση του κάθε κτηρίου. Γενικά, ένα κτίριο μπορεί να εμφανίζει στοιχεία όχι μόνο από την κλασική αρχιτεκτονική, αλλά και από την αρχιτεκτονική της αρχαίας Αιγύπτου, του Βυζαντίου, του Δυτικού Μεσαίωνα και της Αναγέννησης. Οι αξίες της ρωμανικής και της γοτθικής αρχιτεκτονικής μελετήθηκαν και άρχισαν να συναγωνίζονται με εκείνες της κλασικής. Δίπλα λοιπόν στο νεοκλασικό παρουσιάζεται τώρα το νεογοτθικό, το νεοαναγεννησιακό, το νεοβυζαντινό και το νεοαιγυπτιακό στυλ. Κάθε ένα από αυτά τα στυλ μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για μια συγκεκριμένη κατηγορία κτηρίων, χωρίς όμως αυτός ο κανόνας να είναι και απόλυτος. Για παράδειγμα, για την αρχιτεκτονική των εκκλησιών, οι αρχιτέκτονες της εποχής μπορούσαν να διαλέξουν εκτός από τα νεοκλασικά στοιχεία και ανάμεσα στα παλαιοχριστιανικά, στα βυζαντινά και τα δυτικά μεσαιωνικά πρότυπα. Ο καθεδρικός ναός της Μασσαλίας, έργο του αρχιτέκτονα Λεόν Βουντουαγέ, συνδυάζει μαζί με τα βυζαντινά στοιχεία, γοτθικά αλλά και αναγεννησιακά. Η επιθυμία για μια τέχνη που να μην είναι μονάχα θρησκευτική, γράφει ο Αργκάν, αλλά να εκφράζει το θρησκευτικό ήθος του λαού για τον λαό, πράγματι και όχι για την κοινωνία που ομιλούν οι ρομαντικοί, και να επαναφέρει μια ηθική βάση στην ανθρώπινη εργασία που η βιομηχανία τίνει να μηχανοποιήσει. Οδηγεί έτσι στην επανεξιολόγηση της γοτθικής αρχιτεκτονικής που αντικαθιστά ως πρότυπο την κλασική. Στο δικαστικό μέγαρο στο Λονδίνο, τα στοιχεία της γοτθικής αρχιτεκτονικής φανερώνουν τη διάθεση του αρχιτέκτονα να εντάξει τον αυστηρό κόσμο του Μεσαίωνα στις σύγχρονες δομές της αγγλικής κοινωνίας, ενώ ο μηχανικός Francis Fock χρησιμοποίησε στη βόρεια πτέρυγα του Victoria and Albert Museum στο Λονδίνο το 1862 αναγεννησιακά στοιχεία. Από την νεοαιγυπτιακή πύλη του Luigi Canina που κτίστηκε στη Ρώμη το 1828 μέχρι το μουσείο Rijksmuseum το 1885 στο Άμστερνταμ σε ένα μείγμα από γοτθικά και αναγεννησιακά στοιχεία, έργο του Ολλανδού βέβαια αρχιτέκτονα Pierre Gypers. Ή ακόμα το βασιλικό περίπτερο στο Brighton σε ειδικό στυλ του John Nash. Αυτές οι επιλογές των αρχιτεκτώνων ήταν ποικίλες. Αυτή η ελεύθερη μεταφορά στοιχείων από τις προηγούμενες αρχιτεκτονικές εκφράσεις και η χρησιμοποίησή τους με στόχο τον μορφολογικό νεωτερισμό οδηγούν στα μέσα του 19ου αιώνα στο αρχιτεκτονικό στυλ που ονομάζεται εκλεκτικισμός. Η ιστορία επεξεργάζεται τις διάφορες εποχές του ευρωπαϊκού πολιτισμού και η αρχιτεκτονική επεξεργάζεται και αναθεωρεί τις απόψεις της για τις διαφορετικές αρχιτεκτονικές τεχνοτροπίες. Οι αρχιτέκτονες επιλέγουν από τα διαφορετικά στυλ ανάλογα με τις περιπτώσεις και τις ανάγκες ή και τις επιθυμίες των πελατών τους. Για παράδειγμα, ο Άγγλος αρχιτέκτονας William Wilkins, στον οποίο οφείλεται μεταξύ των άλλων και το κτίριο της Εθνικής Πινακοθήκης στο Λονδίνο, προτείνει για τα κτίρια του Downing College στο Cambridge το ευγενικό μεγαλείο των κλασικών στοιχείων και σε απόσταση λίγων μέτρων στην ίδια πόλη και την ίδια χρονική στιγμή προτείνει το νεογοτθικό στυλ για την κεντρική αυλή και την εκκλησία του Corpus Christi College. Στην κατασκευή των δημοσίων κτίριων, οι αρχιτέκτονες παρέμειναν τις περισσότερες φορές πιστοί στα πρότυπα του κλασικισμού, ενώ για τις ιδιωτικές εξοχικές κατοικίες μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν χαρακτηριστικά από την αρχιτεκτονική των διαφόρων εξωευρωπαϊκών λαών, ανακατεύοντας πολλές φορές με τη γόνιμη φαντασία τους. Στο
Στόχος τους ήταν η δημιουργία νέων αρχιτεκτονικών εκφράσεων που θα αντιστοιχούσε στις απαιτήσεις διαφόρων ομάδων για την επίδειξη της οικονομικής ευμάρειας και της κοινωνικής θέσης αλλά και της έκφρασης των συναισθημάτων και της πρόκλησης της έκπληξης. Η σχέση με το πομπόδες ύφος του ακαδημαϊσμού δεν έλειψε στις περιπτώσεις εκείνες που αναζητείται η επαναφορά της κλασικής μεγαλοπρέπειας, όπως για παράδειγμα στη Γαλλία, σε επιβλητικά κτίρια που μετέφεραν το πνεύμα της Σχολής Καλών Τεχνών, όπως είναι η έδρα της τράπεζας Credit Lyonnais ή η όπερα του Παρισιού του Charles Garnier. Ο γερμανός αρχιτέκτονας Gottfried Zimmer θεωρείται ότι έθεσε τις βάσεις της μοντέρνας αρχιτεκτονικής προσπαθώντας να αναλύσει τις αιτίες των στιλιστικών διαφορών των ιστορικών περιόδων της αρχιτεκτονικής. Επηρεασμένος από τον θετικισμό και τις εξελικτικές θεωρίες της εποχής του, θεωρούσε ότι το στυλ κάθε εποχής εξαρτάται από τις λειτουργικές ανάγκες και τις κατασκευαστικές δυνατότητες, συμπορεύεται μαζί με τα κοινωνικά, τα οικονομικά και τα πολιτιστικά δεδομένα που αντανακλάται στις καλλιτεχνικές μορφές της κάθε εποχής. Ο Zimmer, δίνοντας βαρύτητα στις εξωτερικές αιτίες γέννησης του έργου τέχνης, άσκησε μια κριτική στην αρχιτεκτονική, ξεκινώντας από την μορφή, αδιαφορώντας για την αισθητική ερμηνεία της και για τις υποκειμενικές επιθυμίες του καλλιτέχνη. Σύμφωνα με τον Zimmer, οι τέχνες δεν θα πρέπει να διαχωρίζονται σε καλές και εφαρμοσμένες, μια που δεν υπάρχει διαχωρισμός ανάμεσα στον καλλιτέχνη και στον κατασκευαστή αντικειμένων. Ο πρώτος είναι ένας δημιουργός εικόνων και ο δεύτερος δημιουργός χειροποίητων αντικειμένων. Ο Zimmer ερμήνευσε όλη την καλλιτεχνική δραστηριότητα μέσα από την εξελικτική μορφολογία, η οποία βασίζεται σε 5 τρόπους επεξεργασίας των υλικών: την ύφανση, την κεραμική, το χτίσιμο της πέτρας και του ξύλου, τη στερεοτομία, δηλαδή το μαθηματικό υπολογισμό της κατασκευής, και τη μεταλλοτεχνία. Αυτές οι μορφές επεξεργασίας των υλικών βρίσκουν κατά τον Zimmer την ολοκλήρωσή τους στην αρχιτεκτονική. Το στυλ δεν θα πρέπει να ακολουθεί τη λειτουργία αλλά να φανερώνει στην αρχιτεκτονική το συνέστημα μιας εποχής. Ο Zimmer επιδίωκε να διαμορφώσει μια επιστήμη του γούστου, η οποία μέσα από την αιτιολόγηση των εκάστοτε κοινωνικών αναγκών θα καθόριζε τη διαμόρφωση του στυλ. Η τέχνη, έλεγε, γνωρίζει μονάχα ένα αφεντικό, την ανάγκη. Η τέχνη παρακμάζει όταν υποκύπτει στις επιθυμίες του καλλιτέχνη ή στις προσταγές των αρχόντων. Θεωρούσε λοιπόν την αρχιτεκτονική ως μια διαδικασία διανοητική και τόνιζε ότι δεν υπάρχουν πρότυπα προς μίμηση στη φύση παρά το γεγονός ότι οι μορφές της αρχιτεκτονικής είναι δημιουργίες της λογικής και της ανθρώπινης φαντασίας. Η θεωρία του Zimmer είχε μεγάλη επίδραση στη διδασκαλία των τεχνών στην Αγγλία, στην ανάπτυξη της εθνολογίας αλλά και στους αρχιτέκτονες του τέλους του 19ου αιώνα. Η αντίληψή του για την αρχιτεκτονική ένωσε την πράξη της δημιουργίας με την πράξη της σκέψης. Καλλιτέχνης και τεχνίτης έχουν ένα κοινό σημείο και οι δύο σκέπτονται και ενεργούν. Σύμφωνα με την άποψή του, ο 15ος και ο 16ος αιώνας της Ιταλίας παρουσίαζαν κοινά σημεία με τον 19ο αιώνα. Με αυτή την επιλογή του διαφοροποιήθηκε από τους άλλους νεοκλασσικούς αρχιτέκτονες αλλά και από εκείνους που υποστήριζαν την επαναφορά του γοτθικού στυλ. Το 1830, οι έρευνες του Ζανκ Ινιάς Ιτόρφ σχετικά με την πολυχρωμία των ελληνικών ναών άνοιξαν νέους εκφραστικούς δρόμους και οδήγησαν στη χρησιμοποίηση χρωμάτων και πλούσιων διακοσμητικών στοιχείων σε αντίθεση με το απόλυτα λευκό της αρχιτεκτονικής του νεοκλασικισμού. Οι ναοί της ελληνικής κλασικής αρχαιότητας, σύμφωνα με τη θεωρία της πολυχρωμίας του Ιτόρφ, ήταν διακοσμημένοι με έντονα χρώματα όπως κόκκινο, κίτρινο, μπλε, τα οποία θεωρήθηκαν τα χρώματα που τέριαζαν στο Αττικό φως και με αυτά άρχισαν να διακοσμούνται τα νεοκλασικά κτίρια των πόλεων του Βορρά, όπως στο Μουσείο Torvaldsen στην Κοπεχάγη, έργο του αρχιτέκτονα του Μικέλ Γκότλιμπ Μπίντεσμπουλ. Από τα μέσα του 19ου αιώνα, οι κάτοικοι των μεγαλού πόλεων έχουν την ευκαιρία να συμμετέχουν σε νέες δραστηριότητες, όπως περίπατο σε ένα πάρκο, κατανάλωση προϊόντων στα πολυκαταστήματα και στις κλειστές αγορές, παρακολούθηση ενός θεάματος στα θέατρα ή διασκέδαση σε καμπαρέ και σε χορούς. Έτσι, οι Μητροπόλεις εξοπλίζονται με νέους χώρους, οι οποίοι προορίζονται για να εξυπηρετήσουν τις νέες συνήθειες της αστικής κοινωνίας, τα μέλη της οποίας είναι εκείνοι που διαθέτουν οικονομική δυνατότητα και τον διαθέσιμο χρόνο. Τα θέατρα, τα μουσεία, τα δημόσια πάρκα και οι τόποι αναψυχής αποτελούν βασικά χαρακτηριστικά της πόλης του 19ου αιώνα. Στα πάρκα κυριαρχεί το ρομαντικό πνεύμα με τη δημιουργία σπηλαίων, καταρρακτών, λιμνών, όλα τεχνητά κατασκευάσματα προκειμένου να γεννήσουν στους κατοίκους των μεγαλοπόλεων την ψευδέστηση της ηρεμίας και της ξενιασιάς.
Είναι η εποχή που δημιουργούνται το Hyde Park στο Λονδίνο, το Central Park στη Νέα Υόρκη, το Parc des Battles Chaumont στο Παρίσι και πολλά άλλα πάρκα όπου νεοκλασικοί ναίσκοι εναλλάσσονται με κινέζικες παγόδες και τεχνητά ερείπια. Στο Παρίσι, κέντρο των τεχνών και του πολιτισμού της περίοδου 1853-1870 με τον μεγάλο ανασχεδιασμό της πόλης από τον βαρόνο Georges Haussmann, πολλές γειτονιές καταδιαφίστηκαν και έδωσαν χώρο για τα μεγάλα βουλεβάρτα και τα βομπόδι κτίρια που συμβάδιζαν με το ύφος και τις επιδιώξεις της δεύτερης αυτοκρατορίας. Η όπερα, ένα από τα πιο αγαπητά είδη μουσικής στην εποχή αυτή, εμπλουτιζόταν όλο και περισσότερο με χοροδίες, πολυπληθείς σκηνές, εντυπωσιακά σκηνικά και κουστούμια και γινόταν όλο και περισσότερο ένα πολύπλοκο θέαμα. Απαιτούσε λοιπόν κτίρια μηχανές που μπορούσαν να ανταπεξέλθουν σε συγκεκριμένες τεχνολογικές απαιτήσεις. Στις όπερες του Παρισιού, της Δρέσδης, της Βιέννης, του Μιλάνου, οι κινήσεις των θεατών, καθώς μετακινούνται στους λαμπρά διακοσμημένους εξώστες, τον φουάγε, αποκτούν θεατρικότητα, οι συνομιλίες στα εστιατόρια αντανακλούν τους κώδικες κοινωνικής συμπεριφοράς και το κατεξοχήν θέαμα εξελίσσεται ανάμεσα από τις ματιές, τις χειραψίες και τα χειροφιλήματα που ανταλλάσσονται κατά τη διάρκεια των διαλυμάτων. Από τα λαμπρότερα δείγματα του 19ου αιώνα είναι η όπερα του Παρισιού. Όχι μόνο αποτελεί μια χαρακτηριστική τυπολογία κτίριων της Μητρόπολης, αλλά διατηρεί τη θέση της και στην εξαπλωμένη και υπερμεγέθη μετάπολη του 21ου αιώνα. Ο Σοάλ Γκάνιε, αρχιτέκτονας αυτού του επιβλητικού κτιρίου, είχε επισκεφτεί την Ελλάδα ως τέταρτο ετής φοιτητής της Ακαδημίας των Καλλιτεχνών του Παρισιού και ασχολήθηκε με τη μελέτη του ναού της Αφέας στην Αίγινα. Λίγα χρόνια αργότερα, μετά την επιστροφή του στο Παρίσι, σχεδίασε την όπερα. Τα στοιχεία που δανείστηκε από την ελληνική κλασική αρχιτεκτονική δεν ακολουθούν τους αυστηρούς κλασικούς κανόνες, αλλά την απαλευθερωμένη έμπνευση του αρχιτέκτονα. Λέγεται ότι η αυτοκράτηρα Ευγενία, σύζυγος του Ναπολέοντα του Τρίτου, δεν μπορούσε να διακρίνει το αρχιτεκτονικό στυλ του κτιρίου της όπερας του Παρισιού και έθεσε το εξής ερώτημα στον αρχιτέκτονα. «Μα τι στυλ είναι αυτό?» και ο Γκάνιερ απάντησε. Στυλ Ναπολέοντα του Τρίτου Μεγαλειοτάτη. Το θέαμα στα πανοράματα και τα διοράματα του 19ου αιώνα είχε πολύ μεγάλη απήχηση στα πλήθη των μεγαλοπόλεων. Ήταν κυκλικά ή πολυγονικά κτίρια και στα εσωτερικά τυχώματα παρουσιάζονταν με φαντασμαγορικό τρόπο, με χρήση νέων τεχνολογιών ήχους και φωτός, διάφορες αναπαραστάσεις. Οι θεατές ήταν πολύ άριθμοι και η παρουσία των κτιρίων αυτών αποτελούσε σίγουρη επιτυχία για κάθε μαζική εκδήλωση. Συνήθως βρίσκονταν στα κέντρα των πόλεων, εκεί όπου ο εντυπωσιασμός και η επίδειξη της τεχνολογίας αποσκοπούσαν στην ενδυνάμωση της κατανάλωσης κοντά σε εμπορικά κέντρα και σε περιοχές όπου υπήρχαν και άλλα κτίρια. Τα πανοράματα βασίζονταν στην οφθαλμαπάτη, στην ψευδέστηση, στη συγκίνηση, στην έκπληξη, στην έξαρση της φαντασίας που μπορούσε να προκαλέσει η αναπαράσταση της εικόνας μιας πόλης, ενός τοπίου ή ενός ιστορικού γεγονότος, όπως για παράδειγμα μια μάχη. Τα διάφορα φυσικά τοπία, για παράδειγμα, παρουσιάζονταν με φαντασμαγορικά μέσα και οι θεατές έμεναν εντυπωσιασμένοι από μια λαμπρή ανατολή, μια δυνατή καταιγίδα, τις παγωμένες βουνοπλαγιές των Άλπαιων ή τα απότομα βράχια ενός γκρεμού. Ο Walter Benjamin, στις σημειώσεις του για το Passage του Παρισιού, σχολιάζει αυτούς τους νέους τρόπους όπου παράγονται αυτές οι νέες φαντασμαγορικές εμπειρίες όπου μπορούσαν να απολαύσουν οι θεατές γραφικά ταξίδια μέσα σε ένα δωμάτιο. Μέσα από την αναπαράσταση της φύσης, στα πανοράματα, γράφει ο Benjamin πως ο κάτοικος της Μητρόπολης προσπαθούσε να φέρει το φυσικό τοπίο ως θέαμα στην πόλη. Ένα θέαμα που αναπαράγει με τεχνητά μέσα αυτό που ο άνθρωπος έχει πια χάσει. Επίσης, την ίδια περίοδο εμφανίζεται και η μέρημνα για την αποκατάσταση και τη διατήρηση των κτισμάτων της αρχαιότητας αλλά και του Μεσαίωνα, η οποία συνδυάζεται με την έντονη αναζήτηση μιας εθνικής ταυτότητας. Ο προβληματισμός γύρω από την αποκατάσταση των ιστορικών μνημείων και των οικιστικών συνόλων διαμορφώθηκε τον 19ο αιώνα, την ίδια στιγμή κατά την οποία η αρχιτεκτονική προσπαθούσε αγωνίως να καθορίσει το επιστημονικό της πεδίο. Ο Γάλλος ιστορικός Jacques Le Goff σημειώνει: «Η ρομαντική κλίση για το παρελθόν που έθρεψε τα ευρωπαϊκά εθνικιστικά κινήματα του 19ου αιώνα και αντιστρόφως αναπτύχθηκε από τον εθνικισμό. Βρήκε επίσης έρισμα στις νομικές και φιλολογικές αρχαιότητες και στο λαϊκό πολιτισμό. Η συναισθηματική έξαρση, η στογαστική διάθεση και το πάθος του ρομαντισμού, η έξαρση του εθνικισμού, η αναζωπήρωση του θρησκευτικού συναισθήματος αλλά και η αναζήτηση νέων στοιχείων σύνδεσης με το παρελθόν
οδήγησαν στην τάση συντήρησης στο παρόν στοιχείων του παρελθόντος. Η αποκατάσταση και η επαναφορά στο σήμερα κτηρίων ή τμήματων τους από τις προηγούμενες ιστορικές φάσεις του πολιτισμού θεσμοθετήθηκε στη διάρκεια του 19ου αιώνα και διατυπώθηκαν οι πρώτες αρχές συντήρησης των διατηρηταίων μνημείων. Η ιστορία των αναστηλώσεων μόλις ξεκίνησε. Εκκλησίες και κάστρα από τον Μεσαίωνα ξαναζωντάνεψαν και προκάλεσαν στους αρχιτέκτονες νέες σκέψεις και νέες απόψεις για τον ρόλο της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς στη σύγχρονη κοινωνία και ταυτόχρονα νέους προβληματισμούς για τη διαχείρισή της. Η αξία του κάθε μνημείου αποκτά ενδιαφέρον καθώς αυτό εντάσσεται στη σύγχρονη κοινωνία και η αρχιτεκτονική δραστηριότητα αποκτά ακόμα ένα πεδίο δράσης. Τις αναστηλώσεις και τις αποκαταστάσεις μνημείων και οικιστικών συνόλων. Για τον Γάλλο αρχιτέκτονα και αναστηλωτή Εζέν Εμμανουέλ Βιολέ Λεντούκ, κάθε αποκατάσταση στοχεύει στην επαναφορά του στυλ, αποτελεί μια νέα ερμηνεία του κτίσματος και ο αρχιτέκτονας αναστηλωτής είναι ο δημιουργός του νέου επιτεύγματος. Αυτές οι απόψεις δέχτηκαν πολλές κριτικές, χωρίς όμως να αφαιρέσουν από τον Λεντούκ τη σημαντική θέση που κατέχει στην ιστορία των αναστηλώσεων. Αντίθετα, για τον άλλο μεγάλο θεωρητικό των αναστηλώσεων, κριτικό της τέχνης και υποστηρικτή της γοτθικής αναβίωσης, τον Άγγλο Τζον Ράσκιν, κάθε επέμβαση στα κτίρια τα απομακρύνει από τη φυσική ροή της ζωής τους και συνεπώς θα πρέπει να αποφεύγεται κάθε προσπάθεια αναστήλωσης. Το ερείπιο είναι για τον Ράσκιν μια φυσική κατάσταση στην οποία θα βρεθούν όλα τα κτίσματα και κάθε επέμβαση σε αυτά θεωρείται παραβίαση της εξέλιξής τους. Η απεικόνιση των ερειπίων και κυρίως των γοτθικών εκκλησιών είναι χαρακτηριστικό του ρομαντισμού στην αρχιτεκτονική. Το νεογοτθικό στυλ κυριάρχησε στην Αγγλία και σιγά σιγά οδήγησε στην υιοθέτηση της τέχνης και της αρχιτεκτονικής του Μεσαίωνα. Μετά την καταστροφή του παλιού κτηρίου του Κοινοβουλίου στο Λονδίνο, το σχέδιο που πρότειναν οι Charles Berry και Woolby Northur Pugin δεν επιδιώκει μόνο να μεταφέρει τις διακοσμητικές λεπτομέρειες των γοτθικών κτηρίων, αλλά και γενικότερες οικοδομικές αρχές. Το συνολικό μέγεθος, η υπερβολή στο ύψος και η αιμονή στις καθέτους, η πυργίσκη και η οβελίσκη κάνουν ευδιάκριτο το κτίριο σε όλη την πόλη. Τα επαναλαμβανόμενα στοιχεία και όλα τα διακοσμητικά χαρακτηριστικά του κτιρίου μεταφέρονται μετά από εμπεριστατωμένη μελέτη των μεσαιωνικών εκκλησιών. Η κάτωψη του κτιρίου μπορεί να έχει στοιχεία της κλασικής συμμετρίας, αλλά αναμφίβολα η τελική εικόνα κυριαρχείται από την τάση για συνύπαρξη του γοτθικού και του κλασικού στοιχείου. Στο εσωτερικό, οι αίθουσες του Κοινοβουλίου είναι έντονα διακοσμημένες με λεπτομέρειες που αναδεικνύουν την επιβλητικότητα και τον πλούτο του κτηρίου. Από τον 19ο αιώνα, η ενασχόληση με τις αποκαταστάσεις πέρασε από πολλές θεωρητικές μεταλλάξεις, ώσπου στο τέλος του 20ου αιώνα κατασάλαξε η άποψη ότι η συντήρηση αποτελεί τη μεθοδολογική στιγμή της αναγνώρισης του έργου τέχνης στη φυσική του σύσταση και στη διπλή πολικότητά του, αισθητική και ιστορική, εν ώψη της μεταβίβασής του στο μέλλον. Όμως αυτή η αναζήτηση της γνώσης που προέρχεται από απομακρυσμένους τόπους και χρόνους βασίστηκε στην άρνηση της πραγματικότητας και στη δυσαρέσκεια από την καταστροφή των παλαιών ισορροπιών, όπως τονίζει ο Ζακ Λεγκόφ. Ο 19ος αιώνας βλέπει όχι πλέον τόσο στο επίπεδο της γνωστικής όπως ο 18ος αιώνας, αλλά σε αυτό της συναισθηματικής τάξης, όπως επίσης είναι αλήθεια και σε αυτό της εκπαίδευσης. Δημιουργείται έτσι ένα ξέσπασμα του μνημονευτικού πνεύματος. Αυτά λοιπόν για σήμερα, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη εβδομάδα που θα μας απασχολήσει η ζωγραφική την περίοδο του κινήματος του ρομαντισμού.
Αν αυτό το επεισόδιο σας άρεσε, κάντε ένα like, γράψτε κάτω στα σχόλια ποια άλλα κτίρια είναι εκείνης της περίοδου τα οποία σας εντυπωσίασαν, και όταν λέμε περίοδου εννοούμε της περίοδου του κινήματος του ρομαντισμού. Μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή, subscribe και κλικ στο καμπανάκι, και μην ξεχνάτε πως η τέχνη δεν έχει όρια, είναι ελεύθερη, είναι για όλους και όλοι μπορούν να την κάνουν. Από το σκιά να είστε πάντα καλά και να τα λέτε!